Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυρο Κάστρου στα 102,5 FM. Να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στον χώρο, να πούμε κι όλοι στον χώρο, να πούμε στη για μας να τα πιούμε. Τα υπουλάκια για η μανά η μανούλα, τα υπουλάκια σιγά σιγά, τα χιλιδόνα. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Αργυρο Κάστρου στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική και ψυχαγωγική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα για τις αργίες παρέα με τα θάνατα υπηρώτικα τραγούδια, με τα πολυφωνικά μας τραγούδια, με τους κλαρινοπαίκτες μας και τις μελωδίες τους, που είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Μια θέμη καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε στο νομό Αργυρο Κάστρου και ευρύτερα και ξέρω είστε πολύ σε όλα τα χωριά. Και σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς και φίλοι που ακούτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας ή της ΡΕΔΕΣΕ. Μια θερμή καλησπέρα και σε όλους εσάς και φίλοι που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή, την οποία θα μπορείτε, όσοι δεν μπορέσετε να την παρακολουθήσετε τώρα ζωντανά, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο YouTube 45 λεπτά μετά την ολοκλήρωσή της στο κανάλι Περπατώντας τον τόπο μας. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι 5η 17 Μαρτίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε περάσει 76 μέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5 και 31 πρώτα λεπτά και έδυσε στις 17 και 35 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν Αλέξιος, Αλεξία, Πατρίκιος και Πατρικία. Εμείς ευχόμαστε να χαιρόντωμά τους όσοι έχουν αυτό το όνομα. Σήμερα οι απανταχού Ιρλανδοί γιορτάζουν τον προστάτη τους Άγιο Πατρίκιο. Εθνική ημέρα Μουάι Τάι στην Ταϊλάνδη. Μουάι Τάι είναι η ταϊλανδέζικη πυγμαχία. Επίσης σήμερα ημέρα του παστού βοδινού με λάχανο στις ΗΠΑ. Είναι το πιάτο της ημέρας για τους Αμερικανοϊρλανδούς προς τιμήν του Αγίου Πατρίκιου. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Το πρώτο πολυφωνικό τραγούδι ήταν από τις γυναίκες Άνω Δρόπολης. Αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας, τον Κώστα το Μάσκο, που μας καλησπερίζει, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
Ό,τι τραγούδια έχουμε επιλέξει για σας σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους και συνεχίζουμε με τον Κώστα τον Τζίμα. Στα χρήματα, σ' αυτόν που και το φάρμακο ο νιός να νιώνει πάλι. Συνεχίζουμε με την Άννα την Κάση και έλα Ρούσα μου, έλα. Καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Πίπη το Σούλιο που μας καλησπέριζε.
με τα τραγούδια σου. Και η μάνα σου με μένα.
έχει μάνα σου με μένα ασημένια μου καδένα. Εγώ και κλαίω και πονώ. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη τον Κυριάζο, φίλες και φίλοι. Να θέλουμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνθο το Φέρο που μας καλησπέριζει και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Κάθε πόσο σε μαλώνουν και στο σπίτι σε κλειδώνουν και στο σπίτι σε κλειδώνουν την καρδούλα μου ματώνουν στο πόνο δε βαστώ. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαγδαλίνα τη Λυκομάνη που μας χαιρετάει και συνεχίζουμε φίλοι σε φίλοι με τον Παντελικό Γιώργα. Βγαίνει στο μπαλκόνι που αναστατώνει στην καρδιά για σένα κρυβόλο, για σένα κρυβόλο.
Ας δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στον κόσμο σαν σήμερα, 17 Μαρτίου. Σαν σήμερα το 1821, οι πρόκριτοι της Μάνης υπό την αρχηγία του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη υψώνουν τη σημαία της Επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα, σημερινή Αρεόπολη της Λακωνίας. Σαν σήμερα το 1821, Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαναλάμπη και τους Πετμεζέους πολιορκούν τους πύργους των Καλαβρίτων που θα παραδοθούν έπειτα από λίγες μέρες, 21 Μαρτίου. Αυτή η ενέργεια αποτελεί την πρώτη επαναστατική πράξη στην Νότια Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1861, τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρτητες περιοχές στην επικράτεια της σημερινής Ιταλίας ενώνονται για πρώτη φορά σε εθνικό κράτος κάτω από το στέμα του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ του Δεύτερου, του οίκου της Σαβοίας, μονάρχη της Σαρδινίας και του Πεδεμοντίου. Σαν σήμερα το 1934 εγγενιάζεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών στη Λεωφόρο Συγκρού. Σαν σήμερα το 1948, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία υπογράφουν τη Συμφωνία των Βρυξελών, προάγγελο του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα το 1988, οι φύλαφλοι της Λάρισας κλείνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και αποκλείουν την πόλη για 36 ώρες. Διαμαρτύρονται για την αφαίρεση 4 βαθμών από την ομάδα τους λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ του ποδοσφαιριστή Τσίνκοφ. Τελικά η Θεσσαλική ομάδα θα πάρει πίσω τους βαθμούς και θα τα κατακτήσει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τις Ισοκράτησες. Oh.
Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο τον Μπολάνο, αλλά και στο Σπύρο τον Πράσο που μας παρακολουθούν. Εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο τον Νίκο. Για ποιο λάθος μου που κουβέντες με διώξες από το σπίτι, μέσα στη βροχή στο χιόνι, μου σκεμμένο σας πουλογίτη. Μέσα στη βροχή στο χιόνι, μου σκεμμένο σας πουλογίτη. Σκευές το νόμο έφυγα σαν μεταγανάστης κι έτσι βρέθηκα στο δρόμο και έλαγε σαν την αγκλάψης. Πέταξες το βάθος του γκρεμού να ζήσω μόνος. Εσύ με πέταξες το βάθος του γκρεμού να ζήσω μόνος. Σκευές το νόμο έφυγα σαν μεταγανάστης κι έτσι βρέθηκα στο δρόμο, γέλαγε σαν την αγκλάψης. Μακριά σου όμως κι η καρδιά μου ασπογονάει σαν συντριμιά της ψυχής μου, όχι να ερχόσουν πάλι στα συντριμιά της οδογής μου. Αχ, και να ερχόσουν πάλι. Με δυο αποσκευές το νόμο έφυγα σαν μεταγανάστης κι έτσι βρέθηκα στο δρόμο και έλαγε σαν την αγκλάψης. Thank you.
τον πόλεμο στην Ουκρανία, φίλες και φίλοι, ξεχαστήκαμε και δεν βλέπουμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Λοιπόν, ανησυχητική η κατάσταση εδώ στο Αργυρόκαστρο, αφού έφτασε η μετάλλαξη όμικρον 2 στο Αργυρόκαστρο. Παρόλο που δεν υπάρχουν, από την αρχή του Μαρτίου, σήμερα 17 ο μήνας, έχουν γίνει 390 τεστ κατά του κορονοϊού, από τα οποία προέκυψαν θετικά 62. 62 θετικά, από τα οποία από τα 62 τα 15 ήταν με την μετάλλαξη όμικρον 2. Και σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, η μετάλλαξη όμικρον 2 είναι περισσότερο μεταδοτική, ίσως να είναι και περισσότερο άγρια όσον αφορά την ασθένεια. Αυτό δεν το γνωρίζουμε καλά. Πάντως, αφού έφτασε και στο Αργυρόκαστρο και υπάρχουν τουλάχιστον 15 κρούσματα, προσοχή ξανά, και να μην κοιτάμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά έχουμε και πόλεμο εδώ με τον κορονοϊό. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος αυτός, συνεχίζεται και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τον Κωνσταντίνο τον Καλόγερο. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βαλεντίνα τη Στόγια που μας καλησπέριζει.
να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε αφήσει τις ειδησούλες μας, φίλες και φίλοι, για τον κορονοϊό. Ίσως και από την άφηξη εδώ στο Αργυρόκαστρο και της μετάλλαξης όμικρον 2, που όπως είπαμε είναι πιο επιθετική αλλά και πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες μεταλλάξεις, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση, διότι εδώ η τρίτη δόση, το ποσοστό των ατόμων που έχουν κάνει την τρίτη δόση είναι αρκετά χαμηλή. Το ενδιαφέρον υπάρχει από τα άτομα της τρίτης ηλικίας κυρίως, τα οποία σπέβδουν καθημερινά για να κάνουν και την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι, αυτή τη φορά από την Ένωση Βουθρωτού και Άσπρη κατά Άσπρη Βαμβακιά. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με το Χρήστο τον Αγγέλη. We'll be right back.
Στην περίοδο που διανύουμε, φίλες και φίλοι, όπως απαντού και στην Αλβανία, αυξήθηκαν τα είδη του καλαθιού της νοικοκυράς που λέμε, όλα τα τρόφιμα και ό,τι είναι απαραίτητο για το ζήν. Σύμφωνα με την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία, κατά μέσον όρο 20% αυξήθηκαν τα είδη του καλαθιού της νοικοκυράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση υπήρξε μέχρι και 50%. Περισσότερο αυξήθηκαν οι τιμές στα άλευρα, στα λάδια και φυσικά στα καύσιμα. Παρόλο που, όπως είπαμε, επηρεάστηκαν όλα τα είδη, εκείνα τα οποία βαραίνουν τις τσέπες των καταναλωτών. Και αυτό, όπως παντού, αλλά και εδώ στη χώρα. Αν συγκρίνουμε όμως τις τιμές με εδώ και με το μισθό που παίρνει ένας οποιοδήποτε, τότε η αύξηση είναι και πολύ μεγαλύτερη, οι τιμές. Εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας. Τι ρούγα μη
Καλησπέρα στη φίλη μας στην Σοφία την Κύριο που μας χαιρετάει. Είναι ο Νίκος ο δάσκολος στο τραγούδι. Κάποια μάνα πικραμένη φίλη στη φίλη. Απειρέ η ξενιτιά μέσα από την αγκαλιά. Μπορεί και πονούσε και θρυμούσε. Το Θεό παρακαλούσε. Λυπημένη περιμένει να γυρίσει το παιδί της να φιλήσει. Μωρέ της το πήρε η ξενιτιά μέσα από την αγκαλιά και θρυμούσε και πονούσε, το Θεό παρακαλούσε. Μετά τον Νίκο τον δάσκαλο συνεχίζουμε εμείς φίλες και φίλοι με την Ευγενία Τσάκα Πυραλή και ήρθε η ώρα η καλή. Ήρθε η ώρα η καλή να σας υποδεχτούμε και με του γαμού τα δεσμάζε βγάρι να σας δούμε. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Μαντέλο που μας καλησπέριζε. Λόγα πουλά,
Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάικ τον Πόλε που μας καλησπερίζει. Να περάσουμε λιγάκι στο Δήμο Δερόπολης, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η δεντροφύτευση στο Δήμο Δερόπολης και Απογονίου. Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Στόλης μαζί με τους εργαζόμενους της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας φύτεψαν δέντρα στο χωριό Τεριαχάτες, το οποίο ανήκει στη δική τη μονάδα κάτω Δρόπολης. Ο Δήμος Δερόπολης και Απογονίου θα φυτέψει περίπου 260 δεντρίλια εντός του μήνα Μάρτη. Ωστόσο, σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και η Περιφερειακή Διεύθυνση Διατηρητέων Ζωνών Αργυροκάστρου με τον Δροπολίτη Διευθυντή τον Γρηγόρη το Ντούση. Αυτά λοιπόν και από το Δήμο Δερόπολης, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Μάγια μου έχεις καμωμένα και Δήμητρα Γραβάνη. Με ένα πολυφωνικό τραγούδι, ένα πολυφωνικό τραγούδι από την Κρανιά. Πολυφωνικός όμιλος Κρανιά λοιπόν στο πολυφωνικό τραγούδι. Oh.
μια πολλιό μου ξακούστο. Αντίχω. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ τον Λιάνκο που μας παρακολουθεί, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε με τον Σπύρο τον Πράσο. Η χτυπάσα μου την πόρτα και μη κάνεσαι και κλαίνες και πως μ' αγαπάς πρώτα όπου ψέματα που
Αυτό αφιερωμένο σε όλους τους Μπεκρίδες, φίλες και φίλοι, από την γέννητη Δήμο Μπεκρίδη λοιπόν. Το κρασί το ρακί όποιος το πίνει νιώθει μέσα του αχαλήνει. Ας με λένε και Μπεκρί, δεν θα μου σκάσουνε τα χείλη, γιατί στον τάφο βρε παιδιά δεν έχει ρακί από σταφύλι. Ευλογημένο μουρακί, στα χείλη μου όταν σε βάζω, πίνω όλο το μπουκάλι, γιατί μια μέρα θα πεθάνω. Ρακί, θα πιω ρακί. Φίλος μου εκεί, όποιος πίνει ρακία και κρασί θα πεθάνει μες στα γιασεμί. Το κρασί το ρακί όποιος το πίνει νιώθει μέσα του αχαλήνει. Ας με λένε και Μπεκρί, δεν θα μου σχάσουνε τα χείλη, γιατί στον τάφο βρε παιδιά δεν έχει ρακί από σταφύλι. Ευλογημένο μουρακί, στα χείλη μου όταν σε βάζω, πίνω όλο το μπουκάλι, γιατί μια μέρα θα πεθάνω. Ρακί θα πιω ρακί. Συνεχίζουμε εμείς φίλες και φίλοι με την Ειρήνη Διώτη. Yeah.
καλησπέρα στο φίλο μας τον Σταύρο τον Μπάρκα που μας καλησπέριζε. Μετά την Ειρήνη τη Γιώτη, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε εμείς με ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι. Ένα πολυφωνικό τραγούδι λοιπόν. Όχι, θα πάμε φίλες και φίλοι να χαιρετήσουμε λιγάκι και τους χυμαραίους, γιατί η ώρα περνάει, πάντα αφήνουμε τελευταίους τους χυμαραίους. Να χαιρετήσουμε λοιπόν τους χυμαραίους με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τη Χυμάρα. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα την Κόρου που μας καλησπέριζει. Συνεχίζουμε εμείς φίλες και φίλοι με την Κομμανία Βέρδη.
συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Χρήστο το Σουλιώτη. Ενώ μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας, τον Φίλιππο το Λόλι, που μας καλησπερίζει από το Βέλγιο, όπως λέει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Αντώνη τον Κυρίτση, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στο φίλο μας και τον τραγουδιστή το Σωτήρη το Γκούντι, φίλες και φίλοι, τραγούδι το οποίο ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, που μας καλησπερίζει και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Εμείς πάντα θα είμαστε εδώ πέρα να εκπροσωπούμε όλους τους υπηρώτες τραγουδιστές και τα πολυφωνικά μας και τους κλαρινοπαίκτες μας εδώ καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Πάμε και τις αργίες όλοι μαζί για την παράδοσή μας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και το Παναγία της Παράδοσης. Και μου να καζαντήσεις.
αυτά, φίλες και φίλοι, από τον Αντώνη τον Κυρίτσι. Να πάμε εμείς όμως και σε ένα ακόμη στο τελευταίο πολυφωνικό τραγούδι για απόψε, γιατί η αποστολή αυτής της εκπομπής είναι και τα πολυφωνικά μας τραγούδια, που είναι σημαντικό κομμάτι τη δική μας της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Από πέρα από το ποτάμι Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Κι από εδώ θα το πλατάνι Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Καθόνταν Ρώμιος και Τούρκος Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Το Ρωμιό το λένε Γιάννο Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Και τον Τούρκο σου λέει Μάνο Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Του λέει ο Σουλεϊμάνος Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Θα το παίρνω το Ζαχάρο Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Δεν τη δίνω σου λέει Μάνο Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Δε στο δίνω το Ζαχάρο Μοναρό και Μαρία Μαραδός και Τετελίνα για σου Μαρό και Μαρία. Θα συνεχίσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, αφού μπούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας Ευαγγέλη τον Αγγελή. Θα συνεχίσουμε με τον Χρήστο τον Άτσι και τα σιά μωρέ τα σιά. Τα σιά μωρέ τα σιά, σαν πας στην εκκλησιά να ανάψεις δυο λαμπάδες και τέσσερα κεριά, άντε και τέσσερα κεριά. Τρικαλίνα κορίτσια δεν είναι άσχημα, άιντε δεν είναι άσχημα. Για Γιάννενα θα πάω στα πουλιά τσιπλικά να βάψω τα μαλλιά μου, τα σενταλίτικα, ωραία τα σενταλίτικα. Thank you.
του συνεχίσουμε στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Μίλη, είπαμε λιγάκι νωρίτερα για την αύξηση των τιμών στα είδη του καλωθιού της νοικοκυράς που έχουν φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις και τις 50% αύξηση των τιμών, περισσότερο όπως είπαμε στα άλευρα, στα λάδια και στο πετρέλαιο κίνησης ή τους υδρογονάνθρακες όπως μπορούμε να πούμε διαφορετικά. Από έρευνα που έκανα σήμερα δημοσιογράφοι της όχι της εκπομπής μας, του σταθμού μας, για την τηλεόραση, οι πολίτες που ρωτήθηκαν είπαν ότι οι τιμές είναι τόσο υψηλές που με το εισόδημά τους δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις τιμές, και οι ίδιοι οι πολίτες που ρωτήθηκαν είπαν ότι είναι πάρα πολύ υψηλές και μη αντιμετωπίσιμες για την τσέπη τους. Και αυτό μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, για τα βασικότερα είδη, ας μην μιλάμε για το πετρέλαιο και τα λοιπά. Συνεχίζουμε εμείς με τον Αλέξανδρο τον Γερμπούρα. Θέλουμε καλησπέρα στη φίλη μας τη Βικτωρία Λίτση Μπεζάτη που μας καλησπέριζει. Σε γνώρισα κι εγώ κι όταν κρατώ τα δυο σου χέρια όλο τον κόσμο αγαπώ. Στη ζωή δεν είναι άλλο απ' το νερό γλυκό, δυο κορμιά που συναντιούνται ζουνε κάτι μαγικό. Στη ζωή δεν είναι άλλο απ' το νερό τα γλυκό, δυο κορμιά που συναντιούνται ζουνε κάτι μαγικό. Το νερό
μοιάζουν κάτι μαγικό. Συνεχίζουμε εμείς με τον Σπύρο τον Γιώργη. Πως τροτός ο γλυκός, πως μαναβεί ο καημός, που πω πω τι κορός και βαθύνει σε ένα γαμό. Έτσι όμορφα. Ολοκληρώσουμε την αποσημήνη μας εκπομπή φίλες και φίλοι με το ΣΕΑΤΟ ΓΙΚΑ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο σε 6-4 το απόγευμα. Τότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Καλό σας βράδυ. Ωραία, μην κλάψετε μωρέ για μένα. Μην κλάψετε μωρέ για μένα. Άιτε μοναχά να με φέρετε από τα μακρινά τα ξένα. Στρομάχο όμα απ' την αυλή κι από το δέντρο μου χλωμαρεί.